Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Δεν θα μου λείψει αυτό το πρωινό. Αυτό το γιαούρτι... Αυτό είπα ότι είναι γιαούρτι, αλλά είναι σαν γάλα. Δεν είναι το στυλ μου. Τα μόνα που τρώω αυτό το πρωινό είναι αυτό εδώ το σάντουιτς και αυτή εδώ η ξηρή καρπή. Τέλος πάντων. Αλλά φυσικά έχω το δικό μου πρωινό, οπότε... Το φυσικό πρωινό τελικά δεν το τελείωσα ολόκληρο, έχει μείνει λίγο ακόμα, αλλά τελείωσα το ψωμί, οπότε δεν μπορώ να συνεχίσω να το τρώω, θα το πάρω μαζί μου, να το συνεχίσω στην πάτρα. Και αυτή τη στιγμή το δωμάτιο είναι γεμάτο με πράγματά μου, εδώ... Εκεί... Όλη αυτή μια τέτοια καρέκλα. Εδώ το ποδήλατο. Τα του μπάνιου. Οπότε μια στιγμή και τα λέμε σε πολύ λίγο. Όλα τα πράγματα λοιπόν έτοιμα, ρούχα έτοιμα, σακίδιο πλάτης έτοιμο, οπότε μένει το ποδήλατο. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχω ξεχάσει κάτι, ώρα να αφήσω το δωμάτιο. Χωρίς χέρια. Σχεδόν. Δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά αυτή είναι η μεγάλη εβδομάδα για τους Σουηδούς, το καθολικό Πάσχα που λέμε. Και σήμερα είναι μεγάλο Σάββατο και πραγματικά η πόλη είναι άδεια. Όταν λέμε άδεια, εννοούμε ψυχή, τίποτα, μηδέν. Δεν μπορώ να περιγράψουμε τίποτα πόσο ωραία αίσθηση είναι το να μην έχω καμία τσάντα μαζί μου. Και τα πράγματα μου τα έχω αφήσει στο συνοδοχείο για να πάω, μια και είναι τελευταία μέρα, να εκπληρώσω κάποιες παραγγελίες από Πάτρα. Και δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για σουβενίρις και αναμνηστικά σε αυτή την πόλη από... Την παλιά πόλη. Πραγματικά αυτό το μέρος είναι ακόμα ένας λαβύρινθος αυτής της πόλης. Επίσης είναι το καλύτερο μέρος για σουβενίρες, πραγματικά το καλύτερο μέρος για σουβενίρες. Κάθε δεύτερο μαγαζί είναι μαγαζί για αναμνηστικά. Αναμνηστικά, 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 αναμνηστικά και
Αναμνηστικά. Αλλά επειδή σε κανένα από αυτά τα μαγαζιά δεν επιτρέπεται το βίντεο μέσα, γιατί μου το είπαν την άλλη φορά που είχα έρθει, την πρώτη μέρα νομίζω, θα τα πούμε σε λίγο. Νομίζω με αυτά είμαι καλυμμένος, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχω κάνει μέχρι τώρα και είναι οπωσδήποτε από τα must που πρέπει να κάνει κάποιος να έρθει εδώ πέρα. Είναι να δοκιμάσει παγωτό σοκολάτα. Και δεν είναι δυνατόν να μην το κάνω εγώ αυτό. Οπότε για να δούμε τι θα δούμε εκεί μέσα. Ήταν κάτι σαν την παγωτομάνια που έχουμε στην... Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Αθήνα, σίγουρα υπάρχει στο Αίγιο. Και νομίζω είναι. Αν και λένε ότι το καλύτερο παγωτό είναι το μηχανής εδώ πέρα για κάποιο λόγο. Αλλά δεν έχει σημασία. Anyway, αυτή τη στιγμή έχω ξοδέψει 2,5 από τις 2 ώρες ελεύθερου χρόνου που είχα για το πρωί μέχρι να πρέπει να φύγουμε από το ξενοδοχείο για να πάμε στο αεροδρόμιο και πρέπει να πάρω ακόμα κάτι, ένα αξεσουάρ για το γραφείο μου το οποίο είχα βρει στο μαγαζί με τα αναμνηστικά του Δημαρχείου και πρέπει να βιάσω το λίγο. Okay, πάτε. Κάτι ακόμα γρήγορα που θέλω να σας δείξω πριν φύγω αυτή την πόλη είναι εδώ πέρα μέσα και είναι αυτό εδώ το επικό drop. Αυτό εδώ το επίκο drop. Αλλά μέσα στον προαύριο χώρο του Δημαρχείου απαγορεύεται το ποδήλατο. Το που είπα προηγουμένως για τα πράγματα που δεν είχα μαζί μου και πόσο ωραίο ήταν, αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο. Και πρέπει οπωσδήποτε κάποια στιγμή να πάρω τσάντα μεταφοράς για το ποδήλατο, γιατί δεν την παλέψω έτσι. Αν θέλω να συνεχίσω να ταξιδεύω, και την ώρα όμως το καροτσάκι θα δουλέψει. Πιστήριο κομπλέ, αλλά ο μόνος μου προβληματισμός είναι με το ποδήλατο, γιατί στην Aegean ήταν όλα εύκολα. Εδώ δεν είναι Aegean. Για να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει το σενάριο εδώ πέρα. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που τους τύχαινε κάτι τέτοιο, γιατί μισή ώρα προσπαθούσαν να βρουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς θα γίνει όλο το πακέτο. Αλλά, τώρα πρέπει να βρω την πλατφόρμα στην οποία αφήνει τις δικές αποσκευές, η οποία πρέπει να είναι εκεί πέρα. Τώρα είναι 4:25 και το αεροπλάνο φεύγει σε μία ώρα, αλλά 4:15 πρέπει να είμαι στην αίθουσα αναμονής. Στο μεταξύ, ας ανακεφαλαιώσουμε μερικά πράγματα για τη Σουηδία και συγκεκριμένα τη Στοκχόλμη. Αρχικά, πράγματα που πρέπει είναι must να κάνετε αν πάτε στη Σουηδία. Παγωτό μηχανής, σοκολάτα. Βόλτα με το ferry boat που σε πάει μέσα από τα κανάλια της πόλης σε διάφορους προορισμούς, το οποίο είναι δωρεάν αν έχεις την κάρτα μεταφοράς για τα μεταφορικά μέσα. Πρέπει οπωσδήποτε να περπατήσετε στην παλιά πόλη και σε όλα αυτά τα στενάκια, παύλα δρομάκια που έχει, γιατί είναι πραγματικά ένα μαγικό μέρος και είναι το πιο γραφικό στο κέντρο της Στοκχόλμης. Μουσεία και μέρη που είναι πολύ όμορφα και πραγματικά αξίζει να επισκεφτείτε. Αρχικά το μουσείο Σκάνσεν, το οποίο είναι στο κέντρο της πόλης σχεδόν,
και είναι ένας τεράστιος χώρος, καλύπτει μια τεράστια έκθεση και έχει μέσα και ζωολογικό κήπο και πραγματικά είναι ακόμα ένα φοβερό μέρος. Επίσης, το πιο εικονικό κτίριο της πόλης είναι το Δημαρχείο, το οποίο απλά είναι ένα γραφικό κτίριο στην πόλη, δεν είναι κάτι το φοβερό. Επίσης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που επισκεφθήκαμε αυτή τη φορά δεν είναι κάτι τρελό, αν έχετε πάει σε άλλα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας. Επίσης, ακόμα ένα μέρος που είναι στην παλιά πόλη και μπορείτε να πάτε είναι το κεντρικό ανάκτορο που βρίσκεται εκεί, το οποίο έχει αλλαγή φρουράς γύρω στις 12 το μεσημέρι, όπως αυτή που έχουν οι τσολιάδες στη Βουλή, αλλά εκεί είναι λίγο πιο φρουφρού και αρώματα. Θα το δείτε αν το επισκεφτείτε. Το Βασιλικό Παλάτι λίγο πιο έξω από την πόλη, στο οποίο πήγαμε χθες, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, δεν έχω λόγια απλά. Μπορείς να μείνεις εκεί για πάντα και να χαλαρώσεις μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Φυσικά υπάρχουν πολλά ακόμα μέρη να επισκεφτείτε, τα οποία ίσως να μην πρόλαβα να επισκεφθώ εγώ αυτή τη φορά. Και αν θέλετε να κάνετε ψώνια, δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το The Mall of Scandinavia που πήγαμε χθες, το οποίο έχει περισσότερα από 200 καταστήματα κάθε είδους. Νυχτερινή ζωή υπάρχει στην πόλη της Στοκχόλμης, αλλά πρέπει να ψαχτείς, γιατί είναι συγκεκριμένα τα μέρη και σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Σχετικά με την πόλη, το ποδήλατο είναι ένα από τα κυρίαρχα μέσα μετακίνησης, μιας και υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, καθώς και ένα άλλο πολύ συχνό μεταφορικό μέσο που θα δείτε είναι το ηλεκτρικό πατίνι ή σκούτερ. Κυκλοφορεί πάρα πολύ κόσμο με τέτοια και μπορείς να τα νοικιάσεις κιόλας. Επίσης, ο κόσμος στην πόλη είναι πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι, πραγματικά πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι και ήρεμοι. Φυσικά μιλάνε όλοι αγγλικά γιατί είναι ένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα στο σχολείο και όλα τα παιδιά που βγάζουν το λύκειο αυτόματα έχουν και προφήσινση. Και όλοι είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν και να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχεις σχετικά με την πόλη και όλα αυτά. Προσωπικά εγώ δεν θα μπορούσα να μείνω στη Στοκχόλμη γιατί το κλίμα δεν με τραβάει αρκετά, δεν με ελκύει ιδιαίτερα. Καθώς και διόνες ότι το ποδήλατο απογράφεται στο μετρό, πολύ μείον, πολύ μείον. Αλλά πέρασε η ώρα και πρέπει να πάμε για την πτήση. Λοιπόν, είναι ευρώ για το καροτσάκι και φυσικά φτάσαμε Ελλάδα πίσω στο αεροδρόμιο Βενιζέλος. Το άγχος όμως για τα πράγματα κάθε φορά, όσε φορές να ταξιδέψω, θα παραμένει πάντα το ίδιο. Για να δούμε. Αν όχι όλοι, σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε αυτό το μέρος. Αλλά επειδή έχασα το τελευταίο λεωφορείο για σήμερα, το οποίο έφυγε στις 10 και τώρα είναι περίπου 11 και μόλις τώρα έφτασα εδώ πέρα, θα μείνω Αθήνα από ό,τι φαίνεται για σήμερα. Στο ξενοδοχείο το πιο πιθανό ξανά. Αλλά επίσης το κουτί του ποδηλάτου δεν το χρειάζομαι πλέον. Οπότε μπορώ να κυκλοφορώ με το ποδήλατο από εδώ και στο εξής. Γιατί εδώ στην Αθήνα επιτρέπεται το ποδήλατο στο μετρό. Δεν είσαι στη Στοκχόλμη. Επομένως, μια στιγμή.
Προφανώς τώρα με το κινήσι μου θα είναι εξαιρετικά πολύ πιο εύκολες. Και μάλλον θα κλείσω κάπου εδώ αυτό το vlog, γιατί νομίζω ότι αρκετά για σήμερα. Και το γεγονός ότι το πρωί έκανα βόλτες στην παλιά πόλη της Στοκχόλμης και τώρα είμαι στη Βλατεία Συντάγματος, με ξεπερνάει, αλήθεια. Αλλά θα κλείσω λέγοντας κάτι ακόμα που ξέχασα να αναφέρω προηγουμένως για τη Σουηδία, είναι ότι οι δρόμοι δεν έχουν stop. Δεν υπάρχει stop για τους Σουηδούς. Δεν χρειάζεται κιόλας, γιατί αν υπακούς, μάλλον όπου δεν υπάρχουν φανάρια και υπάρχει διάβαση, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να περάσει πρώτο το αυτοκίνητο και μετά ο πεζός ή το ποδήλατο. Πάντα έχει προτεραιότητα ο πεζός ή το ποδήλατο. Καθώς και υπάρχουν ειδικοί δρόμοι, πεζόδρομοι, ειδικό δίκτυο για πεζούς δηλαδή, το οποίο είναι εκτός του οδικού δικτύου για τα αυτοκίνητα. Οπότε δεν έρχεται ποτέ σε επαφή σχεδόν ο πεζός με τα αυτοκίνητα. Και αυτό είναι το τελευταίο στοιχείο για τη Στοκχόλμη που θέλω να αναφέρω. Και κλείνω εδώ το vlog. Αλλά θέλω να σου πω ακόμα κάτι το οποίο έχω σκεφτεί σχετικά με τα βίντεο που αφορούν τα ταξίδια. Αυτό λοιπόν που ήθελα να σας πω σχετικά με τα μελλοντικά βίντεο που αφορούν ταξίδια είναι το εξής. Γενικά μου αρέσει να μοιράζομαι εμπειρίες και τις γνώσεις μου με άλλο κόσμο, με εσάς δηλαδή, και σκέφτηκα τρεις τρόπους για να το κάνω αυτό σε μελλοντικό χρόνο όσον αφορά τα ταξίδια αυτά. Πρώτον, καθημερινά vlogs όπως έκανα αυτή τη φορά και στο Βερολίνο πέρσι είναι ο πρώτος τρόπος, δηλαδή για τη διάρκεια της μέρας τι κάνω, το οποίο μπορεί να είναι μουσεία, ποδήλατο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος είναι μία after movie, ας πούμε, δηλαδή σε ένα βίντεο όλες τις ημέρες, τα highlights με τις κάθε ημέρας, τα οποία μπορούν να είναι επίσης μουσεία, βίντεο κλπ. Μουσεία, ποδήλατο κλπ. Και ο τρίτος τρόπος αφορά μόνο το trailer, δηλαδή μόνο ένα βίντεο το οποίο δείχνει αποκλειστικά και μόνο clips με το trailer, πετυχημένα κατά κύριο λόγο. Οπότε θα ήθελα να πείτε και στη γνώμη σας ποιο από τα τρία αυτά στυλ θα προτιμούσατε, γιατί και τα τρία είναι αρκετά δύσκολο, πιστέψτε με. Για ένα άτομο να τα κάνει και τα τρία σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, όπως και να το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη φορά θα κάνω κάτι διαφορετικό, λίγο διαφορετικό. Ενώ έχω ήδη όλα αυτά τα vlogs που έχετε δει μέχρι τώρα από το αυτό το ταξίδι και ίσως το κάνω και για το Βερολίνο αυτό πέρσι, θα φτιάξω ένα βίντεο το οποίο θα έχει μια συγκεντρωτική εικόνα μόνο με τα clips, με το ποδήλατο, με το trial από τα spot που βρήκα αυτή τη φορά. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο, το οποίο θα ανέβει σε 2-3-4 μέρες κάποια στιγμή. Οπότε γράψτε μου ξεκίνω τα σχόλιά σας. Τώρα όμως όντως πρέπει να κλείσω το βίντεο γιατί η ώρα είναι 2 και πρέπει να ξεκουραστώ κάποια στιγμή. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι συγκεντρωτικά clips από την Στοκχόλμη με το ποδήλατο. Καθώς και στα επόμενα μετά από αυτό, τα οποία θα είναι tutorials για όλους εσάς που τα έχετε ζητήσει, μείνετε συντονισμένοι για αυτά. Οπότε, για τώρα, καλό βράδυ!